Sex είναι ο Δημήτρης Αμπράζης. Είμαι. Και η Σταύρη Καρβέλη. Να, καλά. Εντάξει. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε άλλο ένα Tecmanix Flashback. Η είδηση της εβδομάδας ήταν ότι ανακοινώθηκε επιτέλους το πολύ αναμενόμενο LG G3, το οποίο βγήκε σε 5 χρωματάκια. Λευκό, μαύρο, χρυσό, ροζ, μοβ. Αποτελείται από πολυκαρβονικό πλαστικό, είναι ανθεκτικό στις γρατζουνιές, όμως δεν είναι αδιάβροχο, όπως υπήρχαν κάποιες φήμες παλιότερα. Για πες μας, Δημήτρη. Λοιπόν, επειδή οι γυναίκες από εδώ πέρα τα χρωματάκια, πάμε να πούμε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Snapdragon 801 στα 2,5 GHz. Βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Μία 16 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο με 2 GB RAM, μία με 32 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο με 3 GB RAM. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί κουκουρούκου. Έχουμε. Τι έχουμε? 3000 mAh μπαταρία, Adreno 330 σαν GPU κλασικά και οθόνη 5,5 inches με ανάλυση 2K. Και από ό,τι φαίνεται δεν τα πάει καθόλου άσχημα στις επιδόσεις, παρότι η οθόνη είναι μεγαλύτερης ανάλυσης. Οπότε, power. Περιμένουμε να το δούμε εδώ πέρα στο Tecmaniacs, να το δοκιμάσουμε, να το λιώσουμε. Α, η κάμερα είναι 13 MP, ξέχασα να το πω. Ένα αναμονή λοιπόν, σύντομα θα έρθει, πού θα πάει. Πολύ δυνατή συσκευή, ναι, και σύμφωνα, θα το πούμε μετά βασικά, το προτιμάτε και εσείς από ό,τι φαίνεται. Εγώ σε ροζάκι. Εσύ, το μυαλό σου και μια λίρα. Και όσο ο Δημήτρης από εδώ θα πίνει απολαυστικά το Monster του, να πούμε ότι το LG G3 και συγκεκριμένα η έκδοση των 32 GB με 3 GB RAM θα έρθει τελικά στη χώρα μας. Φημολογείται ότι η έκδοση των 16 GB θα είναι στα 599 ευρώ, ενώ η έκδοση των 32 GB θα είναι στα 649. Πήραμε και εμείς τηλέφωνο την LG, το support της LG και μας είπε ότι θα έρθει όντως, οπότε το περιμένουμε. Power. Φυσικά δεν τίθεται θέμα που θα αγοράσετε. Το 32R, 50 ευρώ διαφορά είναι. Στην υγειά σου. Το ότι το Xperia Z2 ανέβαζε θερμοκρασίες και έκλεινε η εφαρμογή της κάμερας, το ξέραμε. Το είδαμε κι εμείς, ήρθε η συσκευή για λίγο στα χέρια μας, τη δοκιμάσαμε και στα 15 δευτερόλεπτα είχε αρχίσει ήδη να ζεσταίνει τη συσκευή πάρα πολύ και το Phone Arena είπε να δει και πόσο θερμοκρασία ανεβάζει. Έτσι λοιπόν, μετά από 5 λεπτά βίντεο που σταμάτησε η εφαρμογή και έβγαλε μήνυμα ότι ξέρεις τι, μεγάλες ζεστάθηκα, τέρμα. Ό,τι τράβηξες, τράβηξες, τα υπόλοιπα, βγάλε την κάμερα. Ανέβασε 44 βαθμούς. Πρακτικά ψήνεις κανένα βουλάκι. Καθ' είναι θερμοκρασία στο γυαλί του πίσω μέρους. Στο εσωτερικό, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Εντάξει. Sony, το Z2, πάτος. Να το πιάνεις τώρα και να ζεματάει. Έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι σε 3 μήνες να ανακοινώσετε το επόμενο. Εντάξει. Λίγο απομονή, Z3 σε λίγο. Η Apple θέλει πάλι να τραβηχτεί στα δικαστήρια με τη Samsung. Συγκεκριμένα ζητάει την απαγόρευση κάποιων συσκευών της Samsung, όπως μισό λεπτάκι να δω το σκονάκι μου γιατί είναι αρκετές συσκευές. Θέλει την απαγόρευση κυκλοφορίας των Admire, Galaxy Nexus, Galaxy Note, Galaxy Note 2, Galaxy S2, Galaxy S2 Epic 4G, Galaxy S2 Skyrocket, Galaxy S3 και Stratosphere. Ευτυχισμένο 2012. Power, πάμε. Λοιπόν, γιατί ζήτησε να απαγορεύσει για κάτι παντές πολύ σοβαρές. Έχουν στοιχήσει πολλά δισεκατομμύρια στην Apple, όπως το slide to unlock, το που κάνουμε για να ξεκλειδώσουμε τη συσκευή. Έχει στοιχήσει λέει πολλά εκατομμύρια, έτσι έχει στοιχήσει πάρα πολλές εταιρείες. Οπότε είπε να κάνει μηνύσεις. Εντάξει, καλή διαφήμιση. Μία ομάδα επιστημόνων στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης του Delft κατάφεραν να τηλεμεταφέρουν κουβαντική πληροφορία σε απόσταση 3 μέτρων. Και οι επιστήμονες επίσης ισχυρίστηκαν ότι στο μέλλον ενδέχεται να είναι εφικτό να τηλεμεταφέρονται και άνθρωποι. Τι εννοείται στο μέλλον? Εγώ φεύγω τώρα, πάω Χαβάη. Πού πας? Τι? Άνοιξε και το κατάπιε. Δημήτρη! Δημήτρη! Πήγε ρε παιδιά. Η LG ξεκινάει την κατασκευή Quad HD οθονών με 6 ίντσες οθόνη και επίσης έχει δηλώσει ότι είναι εφικτή η κατασκευή οθονών 600 έως και 700 ppi. Mm-hmm. Γύρισες από Χαβάη εσύ? Γυρίσαμε. Να πούμε, εσύ επίξε ο μπανάκι, χαβανέζες. Λοιπόν, να πούμε ότι η εξάρα η οθόνη θα έχει 490 περίπου ppi. Ναι, τούμπανο, εντάξει, τι να πούμε.
Αλλά τώρα 700 ppi και 600 εκεί είναι υπερβολή. Καλά είναι για τους κατόχους του Samsung Galaxy Note 3, αφού η T-Mobile στην Αμερική, θυμάστε, έδωσε αναβάθμιση στο Note 3 που φέρνει κάποιες από τις λειτουργίες του Galaxy S5. Για αρχή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ξέρουμε ότι έχει φέρει, γιατί δεν είχε ανακοινώσει επίσημα τις αλλαγές. Οι χρήστες που την πήραν την αναβάθμιση έχουν πει ότι φέρνει το Download Booster. Για αρχή, άνω των 30 MB συνδυάζει Wi-Fi και 4G για να κατεβάσει πιο γρήγορα. Και το Kids Mode για τα παιδάκια, δίνεται το κινητό στο πιτσιρίκι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στα δεδομένα σας, παίζει με τις ώρες, αποβλακώνεται, τα γνωστά. Ελπίζουμε να έρθει και από εδώ η αναβάθμιση, το λογικό είναι ότι θα έρθει, για να δούμε. Πάντως είναι καλά νέα. Και ενώ η HTC είχε πει στην αρχή ότι το HTC One M8 Prime θα κυκλοφορήσει, τελικά... Πάει. Δεν θα κυκλοφορήσει, πάει. Ο Ιβιλίξ το είπε. Χτυπήστε κι άλλο έτσι. Γιατί και εμείς εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι ούτε Samsung Galaxy S5 Prime θα βγει. Αποκλειστικά για εσάς, αλλά μην περιμένετε. Το πιο πιθανό να βρούμε μια εκδοσούλα έτσι λίγο πιο τουμπανιασμένη ως συνήθως από τη Samsung. Prime, μεταλλικό κτλ. Δεν το βλέπω να έρχεται. Έτσι μαθαίνουμε. Μπορεί το Samsung Galaxy S5 Prime να φαίνεται χλωμό και αυτό, αλλά το S5 Mini θα βγει. Είναι παραδοσιακή συσκευή, S3 Mini, S4 Mini, S5 Mini θα βγει. Φωτογραφήθηκε, είδαμε φωτογραφίες του λοιπόν αυτό. Πότε τις είδαμε, Πέμπτη, Παρασκευή, Παρασκευή Σάββατο βασικά. Όμορφο είναι, ίδιο με το μεγάλο αδερφό, το S5, αδιάβροχο. Θα έχει 3476 έξινος πάνω, στην Ευρώπη θα έχει κανένα σταθερό 400 την κόμπονη δουλειά. 1,5 GB RAM, 16 GB ιστορικά αποθηκευτικό χώρο, 8 MP κάμερα. Αυτά. Ενδιαφέρουσα συσκευούλα, να δείξεις καλή τιμή και όλα καλά. Την εβδομάδα που μας πέρασε ξεκίνησε μία ψηφοφορία στο techmaniacs.gr όπου μπορείτε να αναδείξετε την καλύτερη, κατά τη γνώμη σας, συσκευή. Οι διαγωνιζόμενες συσκευές είναι το Z2, το HTC M8, το Samsung Galaxy S5, το Nexus 5 και το LG Z3. Και ένα δημοτικό σύμβολο. Δημοτικό σύμβολο, ποιος θα βγει δημοτικό σύμβολο? Δεν ξέρω, ψηφίσει κόσμο. Εντάξει. Και νικητής μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το LG Z3. Και 47%. Την ώρα που γυρίζουμε το βίντεο, 47%. Αν δεν έχετε ψηφίσει, να πάτε να ψηφίσετε τώρα. Γιατί η ψήφος είναι δικαίωμα. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Χρωστάω ένα review εγώ το LG L70. Θα έρθει πολύ σύντομα. Με το LG G3 πέσανε πάρα πολλά νέα και δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλα. Έχει ανέβει ήδη G2 Mini. Έχει ανέβει και το Tab Pro 11 της Samsung. Οπότε έρχεται και το L70 στο μοντάζ. Είναι σύντομα. Ωραία. Και μην ξεχνάτε, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, like στη σελίδα μας στο Facebook και thumbs up εάν σας άρεσε το show. Όπα, όπα. Έχουμε και Twitter, έχουμε και G+, σε λίγο θα φτιάξουμε και Instagram. Σε όλα αυτά κάπου θα μας δείτε. Για να μην λέτε ότι μόνο για το Facebook. Μέχρι το επόμενο Techmaniacs Flashback. Φιλάκια! Τα λέμε!